Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο της Ραφίνας. Θα είμαστε μαζί σας για να μεταδώσουμε τον αγώνα μεταξύ του Αργοναύτη Τριγλίας και του ΚΑΟΚ Παλέμων στο πλαίσιο της ΓΑΜΑ Εθνικής του Δεύτερου Ομίλου για την 7η αγωνιστική. Ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που έχουν το χειρότερο ρεκόρ στην κατηγορία. Ο γηπεδούχος Αργοναύτης έχει μία νίκη και τέσσερις ήττες και ο φιλοξενούμενος ΚΑΟΚ Παλέμων έχει πέντε ήττες. Είναι ένα παιχνίδι που σίγουρα έχει πρέπει και για τις δύο ομάδες. Σίγουρα θα είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι, γιατί και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη, όπως και σε κάθε αγώνα άλλωστε. Όμως είναι ένα παιχνίδι κλειδί για την πορεία και των δύο ομάδων. Οι διαιτητές έχουν δώσει ήδη 3 λεπτά. Οι προπονητές δίνουν τις τελευταίες οδηγίες πριν την έναρξη του αγώνα. Το γήπεδο του Αργοναύτη σιγά σιγά γεμίζει. Και είμαστε σίγουροι θα μεταδώσουμε για άλλη μια φορά ένα συναρπαστικό αγώνα. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω τους χορηγούς για τη μετάδοση αυτή. Καταρχήν το IT Portal, το οποίο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και τη μετάδοση του αγώνα. Το IT Portal ειδικεύεται στην κατασκευή ιστοσελίδων, εγκαταστάσεις δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και ίντερνετ και εγκαταστάσεις λειτουργικών συστημάτων. Το συνεργείο AutoTech στη Λεωφόρο Φλέμινγκ Ραφίνα, τα οπτικά Elegant Vision Εθνικής Αντιστάσεως επίσης Ραφίνα, Νικολάου Χρώματα Σιδηρικά Εργαλεία στη Λεωφόρο Μαραθώνος Αγία Μαρίνα, η Λιαχτίδα Παιδιατρικά Κέντρα, Παιδικά Κέντρα Θεραπείων στη Λεωφόρο Μαραθώνος, το Laugh Lab είναι ένα πρότυπο εργαστήρι δημιουργικών ψυχοθεραπευτικών δραστηριοτήτων και ο καινούργος μας χορηγός Αρβανίτης, η Αλοπίνα και Τζάμια στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Σιγά σιγά οι ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο γηπεδούχος Αργοναύτης ξεκινάει με τον Άρχο στο Άσος, στον Άσο, με τον Νούτσο Αλέξανδρο στο 4, με τον Μάτακα τον Βασίλη στο 3, Μουμπάραχ στο 4 και ο Δεκαβάλας στο 5 με το νούμερο 9. Από πλευράς ΚΑΟΚ Παλέμων ξεκινάει ο Κατσαβόπουλος ο Λευτέρης, ο Ργέστ Χασά, ο Σέρβος ο Ραντοσάλιεβιτς ο Στέφαν, με το 7 ο Δαρμής ο Ηλίας και ο παλιός της ομάδας ο Συνετός ο Αριστίδης. Οι δύο ομάδες έχουν παρόμοιες πορείες. Πέρυσι και δύο ομάδες φτάσανε μέχρι τα play-off ανόδου. Διεκδικήσαν την άνοδο αλλά τη χάσανε. Και φέτος η πορεία τους είναι ανάποδη και βρίσκονται μέχρι στιγμής στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Στο τζάμπολ για τον αγώνα, ο Νούτσος από τον Αργοναύτη και ο Ραντεσάβλης. Πρώτη επίθεση για τον αγώνα για τον Αργοναύτη. Ο Συνετός πάνω στον Άρχο. Μουμπάρα βγαίνει από τα σκριν. Περνάει από το σκριν του Νούτσου, στέκεται έξω από το τρίποντο. Σουτάρει αστοχή. Ο Μουμπάρα είναι μέσα στους πρώτους σκόρες για το συγκεκριμένο όμιλο, για το δεύτερο όμιλο. Θανάσου Συνετό η μπάλα. Που πίεση, δίνει ψηλά την μπάλα στον Ραντοσάβλεβιτς, εκείνος προσπαθεί να τελειώσει τη φάση
Την τελειώνει σε δεύτερο χρόνο με ένα φόλου και το πρώτο καλάθι για τον αγώνα για τον ΚΑΟΚ Παλέμος. Νούτσος μοιράζει την μπάλα από την κορυφή. Νούτσος. Ωραία πάσα χαϊλό από τον Δεκαβάλα και το σκορ 2-2. Συνετός. Πάει την μπάλα στην περιφέρεια. Σουτ με ίσα απόσταση από τον Οργκές και το σκορ 2-4. Μπάραχ έχει τον Οργκές στα πάνω του. Περίπτωση είναι από τον Δεκαβάλα. Βρίσκεται μπροστά του δύο παίκτες του Αργονάκτου, συγγνώμη, του Κορίνθου. Κάνει πάσα στην απέναντι πλευρά, όμως διαβάζουν τη φάση οι παίκτες της Κορίνθου. Βλέπουν την μπάλα, παραμένει όμως στα χέρια του Αργονάκτου. Μάντακας, διεισδύει. Φτάνει στο lay-up αστοχή. Βρίσκει ωραία. Ο Ραντοσάβλεβης στο χασά. Εκείνος κάνει το σκορ 2-6. Μάντακας έγινε έξω από το τρίποντο μετά από πάσα από το Καβάλα. Πρώτο τρίποντο για τον αγώνα. 5-6. Θα χρειαστεί το τρίποντο του Μάντακα ο Αργοναύτης. Όπως και τη βοήθεια φυσικά όλων των παιχτών. Πάλα κατευθείαν από το out το σέρβο. Ο Ροσάβλης κάνει πολύ ωραία κίνηση. Δείγμα υψηλής τεχνικής του καλάθι του. 8-5 το σκορ. Πάρα, προσπαθεί να μπει από την baseline. Παρόλη την πίεση. Με ένα jump stop. Ευστοχή, 7-8. Στο παρόν. Βλέπουμε ωραίο παιχνίδι. Εδώ οι παίκτες του Αργοναύτη κολλήσανε στη φάση και έδωσαν ευκαιρία στο Χασά να πάρει το επιθετικό rebound. Χασά για άλλη μια φορά μέσα στη φάση, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά δεν κατάφερε να πάρει το rebound. Πίεση από ψηλά στον άρχο, θέλει να το κουράσει ο coach Μανολιτσάκης. Μπάρα στο χαμηλό post. Γυρνάει, βλέπει το κόψιμο πολύ ωραία του Νούτσου. Για πρώτη φορά στον αγώνα προηγεί το Αργοναύτης με 9-8. Εδώ σου φάω στην προσπάθεια του Κατσαβόπουλου να κάνει screen πάνω στο Μάντακα και μπάλα ξανά για τον Αργοναύτη. Άρχος δίνει στο Μουμπάρακ. Μουμπάρακ στο Δεκαβάλα έξω από το τρίποντο. Ξανά η μπάλα για τον Άρχο. Ο Άρχος διαβάζει τις επιλογές του. Έχει το ψηλό μπροστά του, τον περνάει στα πόδια. Αστοχή. Τελευταία φάση, πολύ ωραία ενέργεια, πολύ ωραίο διάβασμα, έπαιξε το ψηλό της Κορίνθου στα πόδια. Έφτασε το lay-up και κέρδισε το φάουλ. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Έτοιμος και για τη δεύτερη.
Εύκολος και στη δεύτερη. 11-8. 6-22 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Συνετό στο κατέβασμα της μπάλας. Μπάλα χαμηλά πάλι στο Ραντοσάβλεβιτς. Μια ωραία κίνηση. Εκμέσε το φάουλ από τον Νούτσο. Στις πρώτες επιθέσεις η Κόρδος προσπαθεί να βρει κάτω στο χαλάθι το Ραντοσάβλεβιτς και εκείνος είτε επιτίθεται είτε δημιουργεί για την ομάδα του. Ο Γκέρς Κασάς κατευθείαν μόλις πήρε την μπάλα προσπάθησε να διεισδύσει και κέρδισε το φάουλ. Να δούμε σε ποιον το δώσανε το φάουλ οι διαιτητές. Είναι το δεύτερο φάουλ για τον Νούτσο. Πρώτη βολή άστοχος ο παίκτης Κορίνθου. Εύκολο στη δεύτερη. 11-9 το σκορ. Άρχος. Περνάει σε σταματημένους. Βρίσκει το Μουμπάρακ στη γωνία. Παίρνει το τρίποντο μόνος του. Αστοχή. Αλλά το επιθετικό rebound και πάλι για τους παίκτες του Αργοναύτη. Άρχος. Στέκεται πάλι έξω από το τρίποντο. Σουτάρει. Αστοχή. Ο Μάντακας παίρνει άλλο ένα επιθετικό rebound για την ομάδα του Αργοναύτη. Στεπάζει από το τρίποντο και είναι εύκολος, κάνει το σκορ 14-9. Συνετός με την μπάλα στα χέρια, κυκλοφορεί από την ομάδα της Κορίνθου. Κυκλοφορεί, απέφερε ένα τρίποντο από τον Κατσαβόπουλο. Το σκορ γίνεται 14-12. Από την άλλη, ο Μάντακας φτάνει σε ένα lay-up και είναι το σκορ 16-12. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με συνεχή εναλλαγή φάσεων που καταλήγουν σε καλάθια. Συνετός με τον άρχο απάνω του. Δίνει στο Χασάς, στέκεται. Σουτάρει, το σούτ είναι κοντό. Επάνω από το Μάντακα. Προσπαθεί να ανοίξει τον εμβριασμό, να δώσει τον Μουμπάρακ. Όμως παρεμβαίνουν υπέρ της Κορίνου και κερδίζουν την μπάλα. Γρήγορα και αυτοί με τσιλά στον εμβολιασμό. Ο Ραντοσάβλεβιτς υπό την πίεση του Άργου δεν θα δυσκολευτεί να τελειώσει τη φάση και να κάνει το σκορ 16-14. Η ομάδα της Κορίνου γυρνάει προσωρινά στη ζώνη. Η μπάλα πήρε άλλο ένα τρίποντο και αστόχησε. Ο Ντάρεμς έχει την μπάλα στα χέρια του, θέλει να διαβάσει τη φάση, επιλέγει να διεισδύσει, στέκεται στο ύψος των βολών, σουτάρει και αστοχή. Ο Μουμπάρακ θέλει να δει τον Δεκαβάλα που έτρεχε στον ενδιασμό, τελικά πρόλαβε την μπάλα και την έδωσε στον Άρχο. Δεκαβάλας ξανά με πλάι το συνετό, γυρνάει. Οι διαιτητές δίνουν το φάουλ χαμηλά. Για να δούμε όμως, για να ξεκαθαρίσουμε. Το δώσανε χαμηλά και έχουμε το πρώτο time out. Πάμε να δούμε τους χορηγούς μας και επιστρέφουμε.
ξανά στη μετάδοσή μας μετά το time out. Ο coach Μανολιτσάκης επέσε την προσοχή στους παίκτες του και πάμε στην επαναφορά για τον Αργονάφκη από την baseline με τον Άρχο. Ο Άρχος δίνει στο Μουμπάρα. Τι με τα αριστερό προσπαθεί να τελειώσει τη φάση και κάνει το σκορ 18-14. Το σύστημα του coach Μπότη το εκτελέσανε άριστα οι παίκτες του Αργονάφκη. Εν τω μεταξύ ο Καόκ άλλαξε τον Οργέστ και μπήκε στη θέση του ο Πατουχιάς ο Παναγιώτης. Δεκαβάλας, χαμηλό πόστ. Σούτ από τον Αργονάφκη, άσχημο rebound για τους παίκτες της Κορίνθου και φάουλ από τον Μάνταγκα. Μπήκε και ο Κολότσιος ο Βασίλης στη θέση του Δαρμή για την Κόρινθο. Ο Αργονάφκης παραμένει με την ίδια πεντάδα που ξεκίνησε τον αγώνα. Συνετός. Βρίσκει ωραία σε μπαρκάρισε τον Πατουχιά, εκείνος παίρνει το τρίποντα αλλά στόχισε. Στο χαμηλό post ο Μουμπάρακ κέρδισε το φάουλ. Μέχρι στιγμής όσα παιχνίδια έχω μεταδώσει στο Αργονάφκη δεν έχει υπάρξει ούτε ένα παιχνίδι που να μην παίζουν συνέχεια double team το Μουμπάρα. Άρχος, ξανά στο Μουμπάρα. Μουμπάρα στέκεται έξω από το τρίποντο. Σουτάρει στο κύμα του γνώρι rebound για τον Άρχο. Πολύ ωραία βρήκε το δεκαβάλα στη γωνία σε μαρκάριστο. Ο Άρχος, εκείνος όμως αστόχησε. Στέκεται στο τρίποντο, προσποιείται ο Ραντοσάβλεβιτ. Κατσαβόπουλος στη γωνία, μόνος του παίρνει άλλο ένα τρίποντα στο χ. Ευκαιρία για εφηβιασμό από τον Αργονάφκη. Όμως η μπάλα βγήκε out και πάλι επίθεση για τον Καοκ. Έχει χάσει δύο φάσεις για εφηβιασμό ο Αργονάφκης. Στην προηγούμενη δέχτηκε καλάθι. Τώρα περιμένει την Κόρυθο με άμυνα. Γρήγορη κυκλοφορία στην περιφέρεια για την Κόρυθο. Συνετός. Πασάρι πάλι στην περιφέρεια. Ο Πατουχιάς προσποιείται, διεισδύει και κερδίζει το φάουλ. Το φάουλ το δώσανε στο δεκαβάλα διαιτητές. Και ο Πατουχιάς έχει δικαίωμα για βολές. Και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 4 φάουλ. Αστοχεί στην πρώτη βολή ο Πατουχιάς. Αστοχεί στη δεύτερη, 18-15. Βγαίνει ο Μάντακας και στη θέση του μπαίνει ο Τσίνος ο Γιώργος για λογαριασμό του Αργονάφκη Ραφίνας. Ο Άρχος με τον Κολότσιο και τον Βασίλη απάνω του. Δεκαβάλας. Προσπάθησε να βρει τον Μουμπάρακ όμως κλέψαν την μπάλα υπέρ της Κορίνθου και με το συνετό τώρα θα να ετοιμάσουν μια επίθεση. Στις ένα πολύ ωραίο πήκε ρόλ ψηλά και κοιτώντας αλλού με μία no-look pass βρήκε τώρα το Σάβλεβιτς. 18-17. Άρχος στέκεται, προσπαθεί να βρει το Γλυκόπουλο. Ο
όμως η μπάλα βγήκε έξω. Γόργης πήγε στη θέση του Κατσαβόπουλου. Και ο Πατουκιάς παίρνει το δεύτερο φάουλ πάλι από τον Δεκαβάλα. Και δικαίωμα για βολές. Ο coach Μπότης βγάζει το Δεκαβάλα και μπαίνει στη θέση του ένα παιδί από τα σπλάχνα του Αργοναύτη, τον Δολιανίτη. Σίγουρα στην προσπάθεια του Αργοναύτη φέτος δεν περισσεύει κανένας παίχτης. Με την βολή του Πατουχία το σκορ γίνεται 18-18, καθότι έκανε μια πολύ μεγάλη ανανέωση σε σχέση με την περσινή ομάδα. Με σκοπό και παιδιά από τις ακαδημίες να ανέβουν και να διεκδικήσουν τον χρόνο τους στην εθνική κατηγορία. 18-18. Άρχον, δίνει στον Τζίρο. Ο Τζίρος προσπαθεί να διεισδύσει. Βρίσκει την ευκαιρία, σπάει την μπάλα του Δολιανίτη. Ο Δολιανίτης υπό την πίεση του πιο έμπειρου Όργης του γλιστράει μπάλα από τα χέρια του. Άλλη μια αλλαγή από τον coach Μπότη. Βγαίνει ο Άρχος να πάρει ανάσες και μπαίνει στη θέση του ο Κούρταλης Ελευθέρης. Άλλο ένα παιδί από τις Ακαδημίες του Αργοναύτη. Και πάμε έτσι για τελευταία επίθεση, για μία από τις τελευταίες επιθέσεις του πρώτου δεκαλέπτου. Συνετός έχει τον Τζίρο απάνω του. Μένει να φάει τον χρόνο. Ξεκινάει. Πάνω στο Κολότσιο, ο Κολότσιος δίνει πάσα στον Αγκοσάβλεβο και εκείνος με σειρά του κάνει το σκορ 18. Κουμπάρα στο τελείωμα του χρόνου κάνει ένα φλόουτερ και αστοχή. Τέλος πρώτο δεκαλέπτου με το σκορ 18-20 υπέρ του φιλοξενούμενου ΚΑΟΚ. Πάμε να δούμε τους χορηγούς μας και επανερχόμαστε. Ξεκίνημα δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Αργοναύτης Ραφίνα σίγουρα θα πρέπει να βρει λύσεις για τον Ραντοσάβλεβιτς. Και από την άλλη πλευρά ο Κόρυφος θα πρέπει να βρει λύσεις για τα επιθετικά rebound που έχουν πάρει οι παίκτες του Αργοναύτη. Σίγουρα τα δύο φάουλ για τους ψηλούς του Αργοναύτη, δύο για τον Δεκαβάλα και δύο για τον Νούτσο,
Είναι ένα θέμα που πρέπει να το διαχειριστεί ο coach Μπότης. Οι ομάδες ξεκινάνε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Αργοναύτης με τον Τζίρο, τον Άρχο, τον Γλυκόπουλο, τον Δουλιανίτη και τον Μπουμπάραχ. Και η Κόρθος ξεκινάει με το Συνετό που δεν έχει βγει λεπτό. Τον Κολότσιο, τον Όρδιες, τώρα τον Σάβλεβιτς και τον Πατυχαία. Η πεντάδα που τους έδωσε αυτή τη μικρή διαφορά. Συνετός. Βρίσκεται ωραία στην baseline τον Όρδιες, εκείνος μπαίνει μέσα και υπό την πίεση του Γλυκόπουλου κερδίζει το φάουλ. Συνετός από τους παλιούς παίκτες του ΚΑΟΚ, ο οποίος όπως και ο Αργοναύτης πέρυσι, έτσι και ο ΚΑΟΚ πέρυσι διεκδίκησε την άνοδο από την κατηγορία στα play-off. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Όργιας. Εύστοχος και στη δεύτερη, 18-22. Κόρυφος πιέζει, Τσίρος κυκλοφορεί την μπάλα ωραία στον Δολιανίτη. Δολιανίτη στον Τσίρο και αυτό στον Άρχο. Άρχος προσπαθεί να βρει χαμηλά στο πώς δεν κατάφερε να βρει τον Μουμπάραχ. Τσίρος θα πάρει τη διείσδυση, να βάει κόσμο πάνω του, δίνει στον Άρχο και ο Άρχος από πάσα του Μουμπάραχ κάνει το σκορ 21-22. Οι ομάδες κοντά-κοντά, δεν αφήνει μία ή την άλλη να ξεφύγει στο σκορ. Δολιανίτης κάνει πολύ ωραίο κλέψιμο στην πίεση στην περιφέρεια. Βρίσκει τον Μουμπάραχ στην περιφέρεια. Μουμπάραχ ήταν μόνο στο τρίποντο. Το βλέπει και αστοχή. Και αστοχή, με συγχωρείτε. 24-22. Κυκλοφορεί παρόλο την πίεση ωραία την μπάλα ο ΚΑΟΚ και βρίσκει τον Κολότσιο στη γωνία. Εκείνος με ένα τρίποντο κάνει το σκορ 24-25. Άρχος του Μουμπάραχ. Μουμπάραχ χέρι με χέρι του Γλυκόπουλου και ο Γλυκόπουλος πάλι στο Μουμπάραχ. Τσίρος διεισδύει. Τελειώνει πολύ ωραία ψηλά. 26-25. Δύο λεπτά παιχνιδιού για το δεύτερο δεκάλεπτο. Λυπάμαι από τον Γλυκόπουλο και πάλα στον Άρχο, αυτό με τη σειρά του. Φτάνει πάλα χαμηλά στον Τζίρο, βλέπει ωραία το κόψιμο του Δολιανίτη. Ο Δολιανίτης κάνει το στιγμή την μπάλα από τα χέρια του. Μουμπάρα. Έχει τον όγκο στα πάνω του. Διεισδύει, βρίσκει τον Δολιανίτη που κόβει πολύ ωραία στο καλάθι. Και κάνει το σκόρ 28-25. Πολύ ωραία συνεργασία. Το 2. Συνετός προσπαθεί να διεισδύσει ανάμεσα στις πληγάδες των παιχτών του Αργοναύτη. Χάνει ο συνδυασμός και ο Δολιανίτης σαν τρέιλερ ακολουθεί. Και μετά από χαμένο lay-up του Άρχου κάνει το σκορ 30-25. Ένα μικρό 4-0 από τον Αργοναύτη. Ξεκίνησε από το κλέψιμο του Δολιανίτη. Η πίεση του Αργοναύτη φέρνει αποτέλεσμα. Άλλο ένα κλέψιμο από την παρέμβαση του Τσίρου. Ο coach ξεκουράζει το playmaker της ομάδας του Συνετό και στη θέση του μπαίνει με το νούμερο 11 ο Κρεμίδας Σταμάτης, ο οποίος κατευθείαν πάει πάνω στον Άρχο να τον πιέσει όλο το γήπεδο. Δολιανίτης δίνει στο Μουμπάρα. Ο Μουμπάραχ στον Άρχο. Μουμπάραχ με τον ψηλό σκορίφα απάνω του, φτάνει στο καλάθι αλλά αστοχή. 30-25. Ο Ραντοσάβης ξεμαρκάρεται.
Κυκλοφορεί την μπάλα γρήγορα η Κόρινθος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα lay-up από τον Ραντοσάβιο. 30-27. Στην προσπάθεια να περάσουν από το σκρίν του Γλυκόπουλου, κάναν φάουλ. Κάνει φάουλ ο Κρεμμύδας. Άρχος στην επαναφορά. Πάρα βγαίνει από τα σκρίν. Και αφού πρώτα έφτασε η μπάλα στην κέντρα του Γλυκόπουλου, στο τέλος έφτασε το Μουμπάρα, στέκεται έξω από το τρίποντο και κάνει το σκορ 33-27. Το μαρκάρισμα του Ραντοσάβλης πάνω στο Μουμπάρα δεν βγαίνει. Ματουχίας. Ραντοσάβλη έπισε από το τρίποντο, προσπαθεί να περάσει τον Γλυκόπουλο στα πόδια. Αποτέλεσμα κερδισμένο φάουλ και βολές. 33-27 και γρήγορα ο Γλυκόπουλος κάνει το τρίτο του φάουλ. Στη θέση του μπαίνει ο Καπένης ο Δημήτρης. Για να δούμε τα μαρκαρίσματα. Ραντοσάβλεβιτς άστοχος στην πρώτη του βολή. Άστοχος και στη δεύτερη, όμως είναι εκεί ο Οργιές και παίρνει το rebound μετά από βολές. Ο Οργιές πάλι διεισδύει. Τελειώνει τη φάση και παίρνει και το φάουλ. 33-29. Μία αδράνεια στο rebound. Έχει σαν αποτέλεσμα καλάθι και φάουλ υπέρ της Κορίνθου. Ο Κούς βγάζει πολύ γρήγορα τον Καπένη και βάζει στη θέση του τον Νούτσο. Άστοχο στη βολή όμως ο Όργιες. Θέλει να τρέξει τον εμβολιασμό με τον Τζίρο. Τζίρο διεισδύει και παίρνει το φάουλ. Όμορφα από τον Ραντοσάβλεβιτς. Θα πρέπει να κάνουν επιθέσεις πάνω στον Ραντοσάβλεβιτς και για να τον κουράσουν και για να πάρουν φάουλ οι παίχτες της Ραφίνας. Ήδη αν δείχνει σωστά ο πίνακας, αυτό είναι το τρίτο φάουλ. Αλλαγή από τον κόουτς Μανώλη Σάκη και στη θέση του Ραντοσάβλεβιτς μπαίνει ο Καραγιώργος ο Χρήστος. Πάμε στις βολές. Τσίρος. Αστοχή στην πρώτη. Ευστοχή στη δεύτερη. 34-29. Ο Άρχος πάνω στον Κρεμμύδα. Να λίγο να κάνει λάθος. Ματουχίας. Ξανά στον Κρεμμύδα. Κρεμμύδας. Ματουχίας παραλίγο να κάνει βήματα από την πίεση του Σιγκούνα. Όμως οι διαιτητές χρεώνουν φάουλ. Κρεμμύδας περνάει από το σκρίν του Καραγιώργου. Διεισδύει από την πίεση του Τσίρου όμως. Στη γωνία σούτ από τον Κολότσιο.
Αστοχή. Συγκούνας. Δέχεται την πίεση από τον Ροντιέστ. Και τελικά οι διαιτητές θεωρούν βήματα τον παίκτη του Αργοναύτη. Έχουμε ένα time out. Εμείς θα δούμε τους χορηγούς μας. Και σε δύο λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί σας. Επανερχόμαστε μετά το time out. Ο Αργοναύτης παρατάσσεται με τον Καρελά, τον Σιγκούνα, τον Δεκαβάλα, τον Δολιανίτη και τον Τζίρο. Και η Κόρυνθος με την ομάδα που τέλειωσε πριν το time out. Ανεβάζει την πίεση ο Αργοναύτης. Κερδισμένο φάουλ για τον Όργκης, τον οδηγάει γρήγορα γρήγορα στις βολές. 4 και 40 πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Ευτυχή ο παίκτης του ΚΑΟΚ. 34-30. Ευτυχή και στη δεύτερη. 34-31. Ο Τσιμπότης έχει φρεσκάρει την ομάδα του. Λάθος και γρήγορο καλάθι στον Αθηλιασμό. Ένα γρήγορο 4-0 από την ομάδα της Κορίνθου. Εσπεσμένα time out για τον Αργοναύτη. Στη θέση του Καρελά για τον Αργοναύτη μπήκε ο Άρχος. Η μία ομάδα δεν μπορεί να ξεφύγει από την άλλη. Με πολύ μικρά σερί προσπερνάει είτε η μία είτε η άλλη ομάδα και επανερχόμαστε. Ο Άρχος βρήκε τον Δολιανίτη στο κέντρο του γηπέδου. Ο Δολιανίτης δίνει ξανά την μπάλα στο playmaker της ομάδας. Δεκαβάλας με πλάτη στο καλάθι με τον Καραγιώνα στην πλάτη του.
Κερδίζει φάουλ. Από εδώ που είμαι δεν μπορώ να δω σε ποιον παίχτη χρεώσαν το φάουλ οι διαιτητές. Ο Σιγκούνος στην επαναφορά. Δίνει στον Άρχο. Άρχος έχει τον Καραγιώργο μπροστά του, ίσως θα αφήσει να τον περάσει στα πόδια. Και καταφέρνει και παίρνει το φάουλ από τον Καραγιώργο. Πάντως μέχρι στιγμής η απουσία του Ραντοσάβλεβιτς δεν έχει φανεί στην ομάδα της Κορίνθου. Coach Boats κάνει άλλη μια αλλαγή. Θα βάλει το Μουμπάραχ στη θέση του Δουλιανίτη, ο οποίος βοήθησε πολύ την ομάδα στο διάστημα που έπεσε. Άρχος αστοχεί στη βολή. Το σκορ παραμένει 34-33. Σε ένα κλειστό παιχνίδι σαν και αυτό, λεπτομέρειες, βολές, rebound, λάθος πάσης θα παίξουν μεγάλο ρόλο. 35-33. Ο Δαρμής μπαίνει στη θέση του Κολότσιου. Ρεμίδας. Μπάλα στα χέρια. Η πίεση του Δεκαβάλα αποφέρνει ένα κλέψιμο. Στον εμφυλιασμό ο Αργονάφτης, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει μετά από το σούτ του Μουμπάρα. Δύο παίκτες όμως του Αργονάφτη στη διεκδίκηση κερδίσαν το rebound προς το παρόν. Χάθηκε όμως η μπάλα και ο Πατουχιάς στον εμφυλιασμό. Με πολύ ωραία ραχεία τρίπλα περνάει τους παίκτες του Αργονάφτη και οργίζεται εκεί για να διεκδικήσει άλλη μια χαμένη φάση. Όχι, κάνω λάθος, δόθηκε φάουλ την προσπάθεια του Πατουχέα να τελειώσει με lay-up. Αλλαγή από τον coach Μανολιτσάκη, βγαίνει ο Καραγιώργος και μπήκε στη θέση του Κατσαβόπουλος. Εύστοχος στην πρώτη βολή, 35-34. Εύστοχος και στη δεύτερη, 35-35. Τσίρος, έξω από τη γραμμή του τριπότου με το Πατουχέα απάνω του. Βρίσκει στον Άρχο, ο Κρεμίδας. Παίζει άμυνα τον Άρχο, ο Άρχος όμως καταφέρνει και ξεφεύγει. Έχει να δώσει την καλύτερη επιλογή για την ομάδα του. Όμως το πήγε ρόλο με τον νου του, γίνεται λάθος. Τον εμφυλιασμό, η Κόρυθος και με τον Πατουχέα. Στέκεται, παίρνει το τρίποντο και σκάνει το σκορ 35-38. Ένα γρήγορο 5-0 για την Κόρυθο. Διαχειρός Πατουχέα. Άρχος παίρνει το τρίποντο. Αστοχή. Όργεστ. Στον Κρεμίδα. Κρεμίδας παίρνει το σκριν. Το Κατσαβόπουλο. Κατσαβόπουλος προσπαθεί να μην το κόψιμο. Του Δάρμη. Καταλήγει σε καλάθι. Υπέρ του ΚΑΟ. 35-40 με 2,5 λεπτά για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Time out και επανερχόμαστε.
Και πάλι μαζί σας από το κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο της Ραφίνας. Μπάραξ στην επαναφορά για τον Αργοναύτη. Μπάλα στον Άρτο. Ο Άρτος με τον κρεμμύρα πάνω του. Έχει να διηδήσει. Βρίσκει τον τζίρο που έτρεξε στο διάδρομο. Αστοχή όμως είναι εκεί ο Νούτσος. Να πάρει το την μπάλα και να τελειώσει και να κάνει το σκορ 37-40. Μπόργκες. Το δυναμικό του παιχνίδι. Έχει δημιουργήσει προβλήματα όμως στην προηγουμένη φάση. Η μπάλα είναι για τον Αργοναύτη. Στο μεταξύ έχει μπει και ο Κόρακας ο Νίκος για λογαριασμό του ΚΑΟΚ. Μπάλα στον Άρθρο. Άρθρο. Εκτός φάσης ένα σκριν που προσπάθησε να κάνει ο Τσίρος για να περάσει ο Δεκαβάλας. Οι διαιτητές χρεώσανε φάουλ. Και γρήγορα ο coach Μπότης βγάζει τον Τσίρο από τον αγώνα και βάζει θέση του το Μάντακα. Πολύ ωραία πίεση από τον Άρχο. Ωραία κυκλοφόρησαν την μπάλα οι παίκτες της Κορίνθου. Και η μπάλα διαχειρώσει Κατσαβόπουλου στο καλάθι του Αργοναύτη 37-42. Άρα προσπαθεί και εκμεύει το φάουλ. Το φάουλ διαιτητές το χρεώσαν στο Κατσαβόπουλο και δικαίωμα για δύο βολές για τον Μουμπάρα. Βγαίνει ο Κρεμμύδας και μπαίνει στη θέση του Συνετός. Ο Κρεμμύδας πίεσε πάρα πολύ την μπάλα πάνω στον Άρχο. Στον χρόνο που έπαιξε βοήθησε την ομάδα της Κορίνθου και έδωσε και ανάσες στο Συνετό. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Μουμπάρα. 38-42. Εύστοχο στη δεύτερη, 40-42. Ο Άρτος πιέζει. Συνετός. Περνάει, προσπαθεί να βρει. Και βρήκε τον Κόρακα, εκείνος όμως είχε πατήσει έξω, οπότε η μπάλα για τον Αργοναύτη. Μάντακας, στο Νούτσο στην κορυφή, Άρχος, προσπαθεί να βρει χαμηλά τον Μουμπάρα. Μπάρα με πλάτη στο καλάθι, μαζεύει δύο παίκτες και δίνει την μπάλα στον Άρχο στην κορυφή. Σουτάρει για τρίποντα, αλλά στοχή. Ο Γκές κατεβάζει την μπάλα και τη δίνει στο Συνετό, ο οποίος ηρεμεί το παιχνίδι. Έχουμε μπει στα τελευταία 25 δευτερόλεπτα του δεύτερου δεκαλέπτου. Συνετός βρίσκει το Δάρμη, προσποιείται, στέκεται στο ύψος στο βολό, σουτάρει αστοχή. Rebound από τον Δεκαβάλα. 14 δευτερόλεπτα για τη λήξη
Λεκαλέψη, Μουμπάρακ. Και φάουλ μπορεί να κερδίσει και να πάρει βολές και να επιτεθεί στο καλάθι. Προτιμάει να σταθεί έξω από το τρίποντο, σουτάρει αστοχή. Ένα μακρινό σουτ από τον Όργες, για να δούμε η μπάλα. Δεν θα του κάνει το χατήρι. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, το σκορ 39-42 υπέρ του ΚΑΟΚ Παλέμων. Εμείς θα πάρουμε μία ανάσα για το ημίχρονο και σε 10 λεπτά θα είμαστε μαζί σας για το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αγώνα.
έτοιμοι για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου μεταξύ του Αργοναύτηρα Αθήνας και του ΚΑΟΚ Παλέμων στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής για το δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Το πρώτο ημίχρονο έληξε με τον ΚΑΟΚ Παλέμων να προηγείται 42-39 του Αργοναύτηρα Αθήνας. Μια σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου και οι δύο ομάδες. Συχνή εναλλαγή στο σκορ. Καμία ομάδα δεν μπόρεσε να ξεφύγει πάνω από 5 πόντους. Όμως το δεύτερο ημίχρονο είναι μια άλλη ιστορία. Και ξεκινάμε. Και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη. Ο Μένα Αργοναύτης για να κάνει και την πρώτη νίκη στο γήπεδό του. Ο ΚΑΟΚ για να κάνει την πρώτη νίκη της χρονιάς και να σπάσει το ρόδι που λέμε. Ξεκινάμε. Άρχος. Με το συνετό να τον πιέζει. Ο Αργοναύτης ξεκίνησε όπως ξεκίνησε και τον αγώνα. Με άρχο. Δεκαβάλλο που έχει τώρα την μπάλα. Περνάει πολύ ωραία κατά το καλάθι και κάνει το σκορ 41-42. Νούτσο. Μουμπάραχ. Και Μάντακα. Η Κόρθος ξεκινάει με τον Πατουχία που έχει τώρα την μπάλα, τον Κολότσιο, τον Συνετό, τον Οργκέστ και τον Κατσαβόπουλο. Ο κόουτς Μανολιτσάκης κρατάει στον πάγκο για την αρχή του δευτέρου μηχρόνου τώρα τον Σάβλεβιτς, καθότι είναι με 3 φάουλ. Δεκαβάλλας κλέβει πάρα πολύ ωραία την μπάλα και τελειώνει τη φάση και κάνει το σκορ 43-42. Συγγνώμη, λίγο κρυωμένος, θα πρέπει να με υποστείτε. Συνετός διεισδύει, σπάει την μπάλα έξω στον Πατουχαία και εκείνος με ένα τρίποντο κάνει το σκορ 45-43. Το Καβάλας χρεώνεται με φάουλ πάνω στον Πατουχαία. Επιθετικό. Βλέπουν από ό,τι βλέπω πολύ NBA οι παίχτες. Τέλος πάντων είναι το τρίτο φάουλ. Όχι, συγγνώμη, είναι το δεύτερο φάουλ για τον Δεκαβάλλα. Ο Αργοναύτης έτοιμος να πιέσει. Καθαρίζεται το γήπεδο στο σημείο που γλύσει ο Δεκαβάλλας. Το λόγιο στο κατέβασμα της μπάλας. Συνετός. Δίνει στον Όργκες και ξανά συνετός η μπάλα. Προσπαθεί να διεισδύσει. Όργκες στέκεται, σουτάρει. Πήγε να πάρει το rebound. Όμως η πίεση πάνω στον παίχτη του Αργοναύτη απέφερε αποτέλεσμα. Και η μπάλα παραμένει στα χέρια των παιχτών του ΚΑΟΚ. Πάει την μπάλα έξω στον Όργκεστ. Μπάλα ξανά στον Συνετό, έχει τον άρχο μπροστά του με διαδοχές προστοής προς την αδειά του ξεγελάσει. Σουτάρει έξω από το τρίποντο, αστοχή. Την μπάλα για τον Αργοναύτη. Λούτσος στο τρίποντο. Δίνει σκρίση στον Μουμπάραχ. Ο Μουμπάραχ απελευθερώνεται και έχει μπροστά του τον Κατσαβόπουλο. Στέκεται έξω από το τρίποντο, σουτάρει, αστοχή. Μακρινό rebound από τον Όργκεστ. Πατουχιά στη γωνία μετά από πάσα του Κολότσκου. Η
Rebound από τον Μάνταγκα, προσπαθεί να βγει στον ευνηδιασμό και κερδίζει το φάουλ από τον Πατουχιά. Όποια ομάδα θέλει να αυξήσει τις πιθανότητες της για νίκη, θα πρέπει όλες τις διεκδικούμενες φάσεις να τρέξει πρώτη και να πάρει όσο γίνεται περισσότερες. Νούτσος από την κορυφή, μοιράζει μπάλα, δίνει στον Μουμπάρα. Πιέζεται, δίνει στον Άρχο. Ο Άρχος χέρι με χέρι στο Μάνταγκα, ο Μάνταγκας έξω από το τρίποντο με το Συνετό μπροστά του. Συνετός κλέβει την μπάλα, Μάνταγκας όμως καταφέρνει, παίρνει το τρίποντο. Νούτσος μπήκε στην εκδίκηση του rebound, όμως η μπάλα κατέληξε για τον Γκάουκ. Για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Κατσαβόπουλος, χέρι με χέρι στο Συνετό. Συνετός περνάει αντίθετα από το screen. Διεισδύει. Στέκεται στον αέρα. Και βάζει το καλάθι. Παίρνει και το φάουλο από τον Άρχο. 47-43 και δικαίωμα για μία βολή. Ο Άρχος στο μεταξύ χρεώνεται και με το τρίτο του φάουλ. Και ο Αργωνάφης έχει με 3 φάουλ τον Νούτσο, τον Γλυκόπουλο και τον Άρχο. Και έχουμε ακόμα σχεδόν ένα ημίχρονο μπροστά μας. Συνετός. Αστοχή στη βολή. Δεκαβάλας. Παίρνει το rebound. Άρχος. Δίνει στο Μάνταγκα. Μάνταγκας πατάει γραμμή υπό την πίεση του Πατουχέα. Την μπάλα ξανά για τον Γκάουκ. Συνετός. Μια λάθος πάσα στην αρχή της επίθεσης. Σίγουρα θα υπάρχει νευρικότητα και όσο περνάει ο χρόνος θα αυξάνεται. Άρχος. Διεισδύει και με ωραίο lay-up αριστερό τελειώνει τη φάση. 45-47. Μπερδευτήκαν στα μαρκαρίσματα οι παίκτες της Κορίνθου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα ωραίο lay-up από τον Άρχο. Πατουχέας. Άλλο ένα τρίποντο, σουτάρει αστοχή. Μια παρακινδυνευμένη φάση από τον Πατουχέα στον Κατσαβόπουλο, το διαβάσαν οι παίκτες του Αργωνάφτη, αλλά με τα πόδια βγάλαν την μπάλα έξω. Αλλαγή για την Κόρινθο. Πήγε ο Δάρμης και βγήκε ο Πατουχιάς. Άλλο ένα αβίαστο λάθος για την Κόρινθο. Κατέρωθε λάθη, αλλά δεν φαίνεται να τα εκμεταλλεύεται κάποια ομάδα εις όφελός της. 45-47. Μάνταγκα βγαίνει από τα σκρίν, παίρνει την μπάλα. Δίνει στο Μουμπάρακ, με τον όρκεστα πάνω του. Μουμπάρακ, διεισδύει. Από την πίεση δύο παιχτών του Αργωνάφτη. Η μπάλα παραμένει στα χέρια της γηπεδούχου ομάδας. Βγαίνει από τα σκρό Μουμπάρα, ξέγεται έξω από το τρίποντο, σουτάρει. Αστοχή, Άρχος, προσπαθεί στη διεκδίκηση του επιθετικού rebound, όμως η μπάλα καταλήγει στον Γκάουκ. Συνετός. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα η Κόρινθος, Δάρμης προσπαθεί να μπει υπό την πίεση, σουτάρει στον Κατσαβόπουλο και εκείνος ευστοχή. Σ' άλλο ένα τρίποντα από την απέναντι γωνία που ευστόχησε στο πρώτο ημίχρονο. 45-50, Μουμπάρα, πίβος, σουτάρει, αστοχή. Rebound για την Κόρινθο, βγαίνει στον εφηβιασμό,
Κολότσιος παίρνει το τρίποντο. Αστοχή και μακρινό rebound για τους παίκτες της Κορίνθου. Χρειάζεται συγκέντρωση στο σημείο αυτό για τον Αργοναύτη. Ο Δάρβης παίρνει ένα υποπίεση σουτ και ευστοχή. Κάνει το σκορ 53-45. Γρήγορο time out από το coach Μπότη για τον Αργοναύτη. Επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε μετά το time out. Αυτό που είναι η πιο μεγάλη διαφορά που έχει πάρει ομάδα μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Είναι ένα κομβικό σημείο. Coach Μπότης έβγαλε τον Μουμπάρακ και έβαλε στη θέση του τον καπέν τον Δημήτρη. Εκτός φάουλ, εκτός φάσης φάουλ, κρούθηκε στον Όργκη στις βάρος ισόφελος του Δεκαβάλα. Με πλάτη στο καλάθι, γυρνάει. Πολύ ωραία κίνηση, όμως η μπάλα συνεχίζει όμως να διεκδικεί την μπάλα, αλλά τελικά η μπάλα καταλήγει στην κόρυφη. Συνετός. Μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο του πριν το δεκαλέπτο. Όργκες έχει τον Δεκεβάλα μπροστά του, στέκεται έξω από τις βολές, σουτάρει και ευστοχή, 45-55. Ο Αργοναύτης θα πρέπει να γυρίσει την μπάλα με υπομονή. Πάρα πολύ χρόνο μπροστά ακόμα το παιχνίδι για να βρει τις λύσεις που χρειάζεται. Άρχος στέκεται έξω από το τρίποντο, σουτάρει και ευστοχή. Και δίνει λίγο πνοή και στο κοινό που βρίσκεται εδώ στο κλειστό. Παίρνεις, πιέζει έξω από το τρίποντο. Άλλο ένα τρίποντο από τον Κατσαβόπουλο, αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά δεν είναι εύστοχος. Άρκος. Δίνει μπάλα στο Μάντακα στη γωνία. Μάντακας με άλλο ένα τρίποντο. Το σκορ γίνεται 51-55. Ο κόουτς Μανολιτσάκης δεν αφήνει το παιχνίδι. Δεν αφήνει τον Αργοναύτη να παίρνει ρυθμό και παίρνει ένα γρήγορο time out. 51-55. Βλέπουμε τους χορηγούς μας και επανερχόμαστε μετά το time out.
Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, το Συνουργείο AutoTech, Λεωφόρο Fleming, τα οπτικά Elegant Vision Εθνικής Αντιστάσεως, Νικολάου Χρώμα, τα συντηρητικά εργαλεία στη Λεωφόρο Μαραθώνο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, η Λιαχτίδα, παιδιατρικά κέντρα θεραπείων, Λεωφόρο Μαραθώνο επίσης στη Ραφίνα, το Love Lab, ένα πρότυπο εργαστήρι δημιουργικών ψυχοθεραπευτικών δραστηριοτήτων επίσης στη Λεωφόρο Μαραθώνο στη Ραφίνα, και τον Αρβανίτη, οι Αλοπίνακες και Τζάμια. Φυσικά το IT Portal είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του αγώνα, το οποίο ειδικεύεται στην κατασκευή ιστοσελίδων, εγκαταστάσεις δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ίντερνετ, εγκαταστάσεις λειτουργικών συστημάτων και επισκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συνετός, ξεκινάει την επίθεση για τον ΚΑΟΚ. Με το σκορ 51-55 στο τελευταίο τρίλεπτο του δεύτερου δεκαλέπτου. Συνετός στέκεται έξω από το τρίποντο, σουτάρει αστοχή, rebound στο ύψος των βολών για τον Κολότσιο. Βρίσκει στον Όρκεστ αυτός με τη σειρά του Συνετό, ο Συνετός παίρνει άλλο ένα τρίποντο και τελικά αστοχή, αλλά πάλι άλλο ένα μακρινό rebound για την κόρη. Οι διαιτητές χρεώσανε με φάουλ, το τέταρτο φάουλ, μόλις είχε μπει στο παιχνίδι ο Ραντοσάβλεφς που ήταν καθυλωμένος με τρία φάουλ από τα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Για να δούμε, αυτό είναι το σχήμα που έψαχνε ο coach Μπότης για να κάνει την ανατροπή. Η Κόρυθο σε μία άμυνα ζώνης 2-1-2. Ο Άρχος όμως διεισδύει, της πάει τη ζώνη, όμως αστοχή. Ευκαιρία για εφηδιασμό για την Κόρυθο. Και ο Δάρμης βάζει ένα καλάθι και κερδίζει και φάουλ. Και κάνει το σκορ 51-57 με δικαίωμα για βολές. Ο Αργοναύτης δεν κάλυψε τη διείσδυση του playmaker και βρέθηκε ανοργάνωτος σε αυτόν τον εφηδιασμό. Μισή τις βολές, αστοχή, rebound από το καπένι. Άρχος. Καπένις, κρατάει την μπάλα παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε για το ύψος του. Παραλίγο να γίνει λάθος, τελικά γίνεται λάθος. Αλλά τελευταία στιγμή, ένα φάουλ που χρεώνεται στον Όρκεστ, σώζει την κατοχή για τον Αργοναύτη. Ο Καπένης δεν έχει βρει ρυθμό. Το βγάζει ο coach Μπότης και βάζει στη θέση του Γλυκόπουλου που έχει τρία φάουλ. Και βλέπουμε να ετοιμάζεται και ο Μουμπάρα, ο οποίος μπαίνει στη θέση του Μαντάκα. Ο οποίος με το τρίποντό του έφερε στο 51-57 το σκορ που έχουμε μέχρι στιγμής. Τζίρος στην επαναφορά, δίνει στον Άρχο. Ο Άρχος στέκεται έξω από το τρίποντο. Σουτάρει, αστοχή, μακρινό rebound για τον Δάρμη. Βγαίνει στον εφηδιασμό, δίνει στο playmaker. Συνετός, συνετός. Λεωφορούν την μπάλα γρήγορα οι παίκτες της Κορίνθου. Συνετός αποφασίζει, δίνει την μπάλα στον Όρκης. Αυτός χαμηλά στον Ραντοσάβλεβιτς που έχει πλάι τον Τζίρο. Θα εκμεταλλευτεί διαφορά ύψους. Βήματα. Σωστά το είδαν οι διαιτητές. Ο Τζίρος έπαιξε πολύ έξυπνα εκεί. Τράβηξε το σώμα του την ώρα που πήγε να το βάλει να κουμπίσει απάνω του ο Ραντοσάβλεβιτς και χάλασε την ισορροπία του ψηλού. Είναι
91-57. Ο Άρχος άφησε την μπάλα να κυλήσει για να εκμεταλλευτεί το χρόνο. Δίνει στον Τζίρο. Τσίρος. Παίρνει το σκράν τον Γλυκόπουλο. Διεισδύει. Δίνει την μπάλα έξω στο Μουμπάρακ. Μουμπάρακ. Κάνει ένα μπάσιμο. Κάνει μια ραβέρσα. Και αστοχή. Οι διαιτητές δίνουν ένα φάουλ. Υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ του Γλυκόπουλου και του Ραντοσάβλεβιτς. Φερόθηκε φάουλ στην προηγούμενη φάση πάνω στο Γλυκόπουλο και έχει δικαίωμα για βολές ο Ραντοσάβλεβιτς. Ένας παίκτης που έχει περάσει και από τα γήπεδα των μικρών κατηγοριών της Ισπανίας και πέρυσι βρισκόταν στον ΚΑΟ Δράμας στην Τρίτη Εθνική επίσης. Ευστοχή στην πρώτη βολή για το δεύτερο ημίχρονο από μέρους του, 91-58. Και 51-59. Πάλι σε 8 πόντους η διαφορά. Ο Γονάης θα πρέπει να έχει υπομονή, να κυκλοφορήσει την μπάλα και να βρεις καλύτερες περιποθέσεις για το σουτ. Η άμυνα Ζόνιτς έχει βάλει κάποια προβλήματα στον Αργοναύτη. Στην προσπάθειά του να προσποιηθεί ο Άρχος κυρώθηκε με βήματα. Τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Μπάλα για την Κόρυνθο. Ραντοσάβλης έχει μπροστά τον Γλυκόπουλο. Προσποιεί το θαστάρι. Δεν σούταρε. Έβαλε την μπάλα στο παρκέ. Και φτάνει στο καλάθι και κάνει το σκορ 51-61. Με 10 πόντους διαφορά. Ζώνη που τους έχει πει μέχρι στιγμής της Κορίνθου. Ο Μπάραχ με ένα άστοχο τρίποντο. Όργκεστ που μεταλλεύεται την ολιγορία της άμυνας και κάνει το σκορ 51-63. Και 7 δευτερόλεπτα θα πρέπει να βιαστεί ο Άρχος. Το σπίτι του Μουμπάρα και τελειώνει τη φάση και κάνει το σκορ 53-63. Τέλος 3 του δεκαλέπτου. Ο Αργοναύτης θα πρέπει να μπει δυνατά και συγκεντρωμένα στο τελευταίο δεκάλεπτο για να ανατρέψει αυτή τη διαφορά. Οι παίκτες θα πρέπει να μην ασχολούνται με τους διαιτητές, να ασχολούνται με το παιχνίδι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γιατί μέχρι στιγμής οι διαιτητές, από ό,τι βλέπω, δεν έχουν δώσει πλεονέκτημα ούτε στη μία ούτε στην άλλη ομάδα. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Επανερχόμαστε σε 2 λεπτά για το τέταρτο δεκάλεπτο. Επανερχόμαστε για το τέταρτο δεκάλεπτο.
Να συνεχίσω λίγο το σχόλιο μου πριν κλείσουμε. Μπορώ να καταλάβω την ένταση και την αδρεναλίνη των παιχτών. Δεν τα βλέπουν τα πράγματα απ' έξω, αλλά είναι μέσα στο γήπεδο, καταθέτουν το υδρότα τους. Όμως και οι διαιτητές έχουν και αυτοί δικαίωμα στο λάθος. Πάμε στο παιχνίδι. 10 πόντους διαφορά υπέρ της Κορίνθου. Μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ο Ραδισάβλητης λέει πολύ ωραία το κόψιμο του Συνετού και κάνει το σκορ 53-65. Μουμπάρακ. Αστοχή. Όγκος. Στοφή να πασάρει. Εδώ υπάρχει μια διαφωνία κατά πόσο η μπάλα βγήκε από χέρια παιχτών του Αργοναύτη της Κορίνθου. Η μπάλα είναι τελικά για την Κόρινθο. Αφού καθαριστεί πρώτα το τερέν, το παρκέ, θα έχουμε την επαναφορά. 8:25 για τη λήξη του πολύ σημαντικού αγώνα. Βρισκόμαστε στα μισά του πρώτου γύρου. Να δούμε η πίεση του Αργοναύτη, αν θα αποφέρει αποτέλεσμα σε αυτή τη φάση. Συνετός, βρίσκει τον Κολότσιο, ο Κολότσιος ξεμαρκάρεται και με την άνεση που σου δίνει αυτή η διαφορά ευστοχή σε ένα τρίποντο, 53-68. Άρχος. Δίνει στο Σιγκούνα, ο οποίος κάνει λάθος πάσα από την πίεση και η μπάλα ξανά για τα χέρια των παιχτών του ΚΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να προσφέρει και θέαμα σε αυτή τη φάση αστοχή ο Ραντοσάβλεβιτς. Δεκαβάλας. Πάει να δημιουργηθεί μια παρεξήγηση μεταξύ Δεκαβάλα και Συνετού. Για να δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές. Τσίρος στην επαναφορά. Άρχος. Σιγκούνας. Συνεχίζει με τη ζώνη. Η Κόρινθος όμως αυτό δεν εμποδίζει τον Τζίρο να φτάσει στο καλάθι και με ένα αριστερό λεγιάμ να τελειώσει τη φάση. 55-68. Θα χρειαστεί κάτι παραπάνω όμως από πλευράς του Αργοναύτη. Θα χρειαστεί και στην άμυνα προσπάθεια αλλά και στην επίθεση να μπουν τα καλάθια μέσα στην κυκλοφορία. Κολότσιος δίνει στον Ραντοσάβλεβιτς. Κλέψιμο του Μουμπάρα. Ραντοσάβλεβιτς βλέπει μακριά. Βλέπει απέναντι τον Βάρνη, ο οποίος με ένα τρίποντο κάνει το σκορ 55-71. Μπάρα δίνει στον Τζίρο. Ο Τζίρος είναι μόνος του. Δεκαβάλας. Δίνει την μπάρα στον Μπάρα. Ο Μπάρα στέκεται. Σουτάρει. Κερδίζει όμως ένα φάουλ από τον Όργκεστ.
τρίτο φάουλ για τον Νόρκεστ πάνω στον Μπάρκ στην προσπάθειά του για τρίποντο. 7,5 λεπτά για τη λήξη με το σκορ 55-71. Ο coach Μπότης ζητά ένα time out. Εμείς να δούμε τους χορηγούς μας και να επανέλθουμε μετά το time out. Επανερχόμαστε με τον Μπουμπάρακ να ετοιμάζεται για να βαρέσει τρεις βολές που κέρδισε στην προσπάθειά του για τρίποντα από τον Νόρκεστ. Ευστοχή στην πρώτη. Ευστοχή και στη δεύτερη. Ευσοχή και στην τρίτη. 58-71. Με 7,5 λεπτά. Ο Αργωνάφης πρέπει να ανεβάσει την πίεση. Κλέψιμο από τον Δεκαβάλα. Πήγε να δώσει τον Άρκο, αλλά έκλεψε παίκτη της Κορίνθου. Για να δούμε. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Υπάρχει μία παρανόηση για το αν η μπάλα θα πρέπει να παιχτεί από μπροστά ή από πίσω. Η μπάλα πρέπει να παιχτεί από πίσω. Θα χρειαστεί να διορθωθεί και το χρονόμετρο της επίθεσης. Πάει στα 22 δευτερόλεπτα. 7-22 για τη λήξη και του πολύ σημαντικού αγώνα μεταξύ του Αργωνάφη Ραφίνας και του ΚΑΟΚ. Παλέμος. Δεκαβάλας. Συγγνώμη, Μπουμπάρακ. Ένα γρήγορο 6-0. Και πάει το παιχνίδι στους 10 πόντους. Για να δούμε. Κολότσιος με την μπάλα στα χέρια. Σπάει την πίεση. Δίνει στο Συνετό. Συνετός. Σουτάρι στην διεκδίκηση του rebound μετά από το σουτ του Ραντοσάβλεβιτς. Μάλλον ζητήθηκε να χρεωθεί φάουλ πάνω στο Δεκαβάλα, όμως οι διαιτητές δεν είδανε φάουλ και οι διαμαρτυρίες αποφέρανε βολές πάνω στο σημείο που ο Αργωνάφτης φαινόταν να έχει το momentum. Στις βολές ο Κολότσιος, αστοχή στην πρώτη.
Ευτυχώς για τον Αργοναύτη δεν είχε περιττέρω συνέπειες στην τεχνική ποινή. 61-71. Άρχος δίνει στο Τζίρο. Τζίρος διαβάζει στη φάση. Δίνει στο Σιγκούνα. Σιγκούνα στέγεται έξω από τρίπο το airball. Πήρε όμως το rebound. Και μένω 8-0 από τα χέρια του Μουμπάρακ. Το σκορ πήγε στους 8. Μπροστά η Κόρυφος. 63-71. Για να δούμε. Θέλει υπομονή, ψυχραιμία και συγκέντρωση. Πολύ ωραία πάσα στον εθνιδιασμό από τον άνθρωπο το σκορ 65-71. Και όλα είναι ανοιχτά στο παιχνίδι. Time out. Τον coach Μανώλη Τσάκη να κόψει το ρυθμό του Αργοναύτη. Θα πρέπει όλοι να είναι συγκεντρωμένοι για τα τελευταία 6 λεπτά του αγώνα. Time out και ξανά μαζί σας. Ξανά ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Ένα παιχνίδι 16 πόντων υπέρ της Κορίνθου. Γύρισε το σκορ και αυτή τη στιγμή είναι 6 πόντων μπροστά η Κόρυφος με την μπάλα στα χέρια. Κλέψιμο και καλάθι. Και καλάθι από το Σιγκούνα. 67-71 και το κλειστό της Ραφίνας έχει πάρει φωτιά. Ένα φάουλ από το Σιγκούνα πάνω στον Πατουχέα στην προσπάθεια του να κατεβάσει την μπάλα. Ο Αργοναύτης δεν έχει φάουλ. Αυτό είναι το πρώτο φάουλ που κάνει στο 4ο δεκάλεπτο. Αλήθεια. 67-71. Ο Τσίρος απάνω στο Συνετό. Δάρμης έχει την μπάλα με το Σιγκούνα μπροστά του. Ζητάει screen από τον Ραντοσάβλεβιτς. Μπάλα όμως στο Συνετό. Συνετό στέκεται έξω από το τρίποντο. Εδώ βλέπουμε ένα φάουλ εκτός φάσεως. Φάουλ χρεώθηκε στο Σιγκούνα. Μου διέφυγε πάνω σε ποιον παίχτη το έκανε. Η μπάλα μας παραμένει στα χέρια των παιχτών της Κορίνθου για την επαναφορά. Για να δούμε. Συνετός έχει το Τζίρο απάνω του. Παραλίγο να πατήσει γραμμή. Συνετός προσπαθεί να βάλει πλάι το Τζίρο. Ο Τσίρος δίνει στον Πατουχέα. Πατουχέας με υποψία βημάτων. Δίνει όμως την μπάλα στον Δάρμη. Ο Δάρμη στέκεται, σουτάρει. Αστοχή. Λιμπάουν από τον Τζίρο. Άρχος. Δίνει στον Τζίρο. Ο Τσίρος δίνει στον Σιγκούνα. Ο Σιγκούνας θέλει να δώσει τον Μουμπάρακ. Ο Μουμπάρακ πήρε την μπάλα, στέκεται στο τρίπον, το σουτάρει. Αστοχή. Ευστοχή, με συγχωρείτε. Αλλά ας κάνω εγώ λάθος και ας βέβαια τα τρίποντα. 70-71. Έχασε την ευκαιρία για καλάθι ο Ραντοσάβλεβιτς. Προτίμησε να δώσει την μπάλα έξω στον Πατουχέα και ο Πατουχέας κάνει βήματα. 70-71. Το momentum είναι ξεκάθαρα υπέρ του Αργοναύτη. Όμως και η Κόρυνθος δεν πρόκειται να παραδοθεί έτσι εύκολα. Είναι ένα πόντο μπροστά αυτή τη στιγμή από τον Αργοναύτη.
Πατουχιάς κάνει φάουλ πάνω στον άρχο. Τι ωραίο παιχνίδι βλέπουμε, αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Μπάρακ. Δεκαβάλα, στέκεται έξω από το τρίποντο, σουτάρι. Αστοχή. Οι δύο ομάδες θα πρέπει να είναι ψύχρεμες. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Ο Τσίρος πήγε να κλέψει την μπάλα στο Αρτοσάβλεβιτς, Αρτοσάβλεβιτς. Τάπα του άρχου. Στον Όργκαστ. Εκείνος αναγκάζεται να κατέβει μαζί με την μπάλα κάτω. Οπότε οι διαιτητές χρεώνουν. Τι χρεώνουν? Σε λίγο θα ξέρουμε. Το παιχνίδι έχει πάρα πολύ ψωμί ακόμα. Οι δύο ψηλοί σκορίς είναι χρεωμένοι με 4 φάουλ. Αντίστοιχα και από πλευράς Σεραφίνας ο Γλυκόπουλος. Για να δούμε. Άρχος με τον Πατουχέα πάνω του. Πατουχέας πιέζει όσο μπορεί. Και κερδίζει το φάουλ από τον Πατουχέα ο Άρχος. Δύο φάουλ μαζεμένα από τον Πατουχέα. Και ο Αργοναύτης πλησιάζει στο δικαίωμα το Βολόν, το επόμενο φάουλ της Κορίνθου. Μπουμπάρα, βγήκε από τα σκριν. Παραλίγο να χάσει την μπάλα εκεί. Άρχος. Πάρα πολύ ωραίο lay-up και δίνει το προβάδισμα μετά από ώρα τον Αργοναύτη. 72-71. 3-40 για τη λήξη. Συνετός. Σας αφήνω να διεισδύσει. Και χρεώνεται με φάουλ ο Τσίρος πάνω στο Συνετό. Ναι, σωστά. Το φάουλ χρεώθηκε πάνω στο Τσίρο. Στην επαναφορά ο Πατουχιάς δίνει στο Συνετό για επίθεση 14 δευτερόλεπτο. Συνετός διεισδύει, έχει το Δεκαβάλα πάνω του. Δεκαβάλας, ο Πατουχιάς παίρνει το τρίποντο, αστοχή. Δεκαβάλας παίρνει το rebound, παραλίγο να βγει μαζί με την μπάλα έξω, ευτυχώς το σώσει τελευταία στιγμή. Ευκαιρία για καλάθι για τον Αργοναύτη στον ευνηδιασμό, όμως τελευταία στιγμή η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Μουμπάρα. Ο Αργοναύτης συνεχίζει την πίεση. Δάρμης κατεβάζει την μπάλα και δίνει στο Συνετό. Συνετός έχει το Συγκούνα μπροστά του. Δάρμης ζητάει να καθαρίσουμε για να παίξει μόνος του, όμως τώρα παίζει μόνος στο isolation. Διεισδύει, κάνει reverse, παραλίγο να χαθεί η μπάλα, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο γιατί τελείωσε ο χρόνος. Και η μπάλα περνάει στα χέρια του Αργοναύτη. 72-71. Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του παιχνιδιού, η ένταση του αγώνα μεγαλώνει.
για να δούμε. 72-71. Ο άρχος Πατουχιάς, πολύ πιεστική άμυνα. Σιγκούνας, μόνο στο 6 από το τρίποντο. Για να δούμε. Θα το βάλει. Τώρα που η μπάλα ζήτησε, το έβαλε. Μπράβο του. 75-71. Συνετός. Οι παίκτες της Κορίνθου φτάσανε στην πηγή. Μία με το Συνετό και μία με το Ραντοσάβλεβης, αλλά νερό δεν πήγανε, δεν ήπιανε. Μουμπάραχ, έχει τον Πατουχιά πάνω του. Δεκαβάλας. Ψυχραιμία τώρα χρειάζεται από τον Δεκαβάλα να βρει την καλύτερη επιλογή. Τσίρος, διεισδύει. Προσπαθεί να τελειώσει την μπάλα με τα αριστερό, αστοχή. Η Κόρδος προσπαθεί και να προσπάθησε να βγει στον εφηδιασμό, όμως ο Σιγκούνας σταμάτησε την αντεπίθεση της Κορίνθου με φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Δεν έχει δικαίωμα για βολές ακόμα η Κόρινθος. Είναι όμως το τέταρτο φάουλ του Σιγκούνα. Ενδεικτικό ίσως και τα φάουλ της προσπάθειας που έχει καταβάλει στον χρόνο που έχει παίξει. 75-71. 1:58 για τη λήξη του αγώνα. Συνετός. Έχει τον Δεκαβάλα, προσπαθεί να περάσει και να τελειώσει τη φάση με lay-up, όμως υπό την πίεση του Δεκαβάλα αστοχή και παίρνει το φάουλ. Έχει δικαίωμα για δύο βολές. Φάουλ διαιτητές το χρεώσανε στο Σιγκούνα, το οποίο ήταν και το πέμπτο του φάουλ, και στη θέση του μπαίνει ο Μάντακας. Τώρα ξέρετε, όσο πλησιάζει προς το τέλος του παιχνίδι, ο καθένας θα τα βλέπει τα πράγματα με τα δικά του τα γυαλιά, ανάλογα ποιον υποστηρίζει, ποια ομάδα υποστηρίζει. Αλλαγή. Ο κόουτς Μανολισάκης βάζει και τον Κατσαβόπουλο μέσα. Και παίζει με τους δύο του ψηλούς τα τελευταία σχεδόν δύο λεπτά του αγώνα. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Συνετός. 75-72. Εύστοχος και στη δεύτερη, 75-73, στο καλάθι το παιχνίδι. Πλέον και οι δύο ομάδες τα επόμενα έχουν δικαίωμα βολές σε κάθε φάουλ για βολές. Στη ζώνη η Κόρυφος. Μουμπάρα, στέκεται έξω από το τρίποντο. Σουτάρι, αστοχή. Μακρινή διεκδίκηση από το Μάντακα και κερδίζει την μπάλα ισόφερος του Αργοναύτη. Μπράβο του. Μπήκε μέσα και κέρδισε μία κατοχή για την ομάδα του Αργοναύτη. Πολύ σημαντικό στο 1,5 λεπτό που απομένει για το τέλος του παιχνιδιού. Άρχος. Με τον Κολότσιο απάνω του. Τσίρος. Διεισδύει. Σπάει την μπάλα στο Μάντακα στη γωνία. Μάντακα. Σουτάρει. Αστοχή. Στη διεκδίκηση του rebound ο Δεκαβάλας. Rebound όμως για την Κόρινθο και ο Συνετός. Θα οργανώσει μια επίθεση για την Κόρινθο. Διεισδύει, προσπαθεί το κόψιμο του Ραντοσάβλεβιτς. Προτιμάει όμως να σταθεί στο ύψος των κολών και να ευστοχήσει. Όλα, το σκορ είναι 75-75, όλα στην κόψη του ξεραφιού. Ζώνη ξανά για την Κόρινθο. Άρχος. Διεισδύει. Τελειώσει με τα αριστερό, έχει τον αδική μπάλα, ο Μάντακας όμως είναι εκεί. Και για άλλη μια φορά με ένα rebound κάνει το σκορ 77-75. Πολύ σημαντική η προσφορά του. Σε λιγότερο από ένα λεπτό έχει δώσει δύο κατοχές και ένα καλάθι στην ομάδα του Αργοναύτη. Συνετός, έχει το Δεκαβάλα μπροστά του. Ο Δεκαβάλας ζητάει επιθετικό. Οι διαιτητές όμως έχουν δώσει βολές.
Για να δούμε τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Νομίζω το πρώτο σφύριγμα ήταν για φάουλ στην προσπάθειά του για μπάσιμο, έτσι κι αλλιώς στις βολές οδηγείται και στην μία και στην άλλη περίπτωση. Έχουν δώσει όμως τάφ. Οκ. Δεν ξέρω που το δώσανε. Λυπάμαι που δεν είμαι σε θέση να σε ενημερώσω. Αυτό που ξέρω ότι είναι κρίμα όμως. Βέβαια είναι μέρος του παιχνιδιού. Αυτή η πόντη από τεχνικές ποινές. Λυπάμαι αλλά το θολό πολύ χαζό. Αποφελείται όμως ο Αργονάφτης και κάνει το σκορ 78-75. Και δικαίωμα για βολές από το Συνετό. 36-81 για τη λήξη. Πείτε 37. Για να δούμε. Ευστόχηση στις προηγούμενες δύο. Αστοχή στην πρώτη από τις δύο βολές. Ο Αργονάφτης θα πρέπει να πάρει το rebound και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πηδάει και ο Ρατοσάβλεβης το rebound. Προτιμάει προφανώς να πιέσει από το καλάθι από κάτω με το δάρμι. Ευστοχή στη δεύτερη. 78-76. 36-81. Η επίθεση είναι πολύ σημαντική για τον Αργονάφτη και αντίστοιχα αυτή η άμυνη για την Κόρινθο. Έχει 8 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει την επίθεση ο Άρχος. Θα προτιμήσει να σταθεί. Σουτάρει, στέκεται και ευστοχή. Πήρε την ευθύνη της επίθεσης απάνω του και δικαιώθηκε. 80-76. Θέλει δύο καλάθια τώρα στην ουσία η Κόρυφος για να επανέλθει στο παιχνίδι και αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα για τον Αργονάφτη. Time out και επανερχόμαστε. Δεν είναι για να χάνουμε δευτερόλεπτο. Επαναφορά καλά το καλάθι για την Κόρινθο. 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη αυτού του δραματικού παιχνιδιού. Ο Αργονάφτης έχει επανέλθει από μια διαφορά 16 πόντων και βρίσκεται 4 πόντους μπροστά. 14 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Πατουχιάς, είναι συνετός. Πρέπει να κάνει γρήγορα. Βγαίνει από τα σκηνή ο Κολότσιος, παίρνει το τρίποντο αστοχή. Μακρινό rebound πάλι από τον Κολότσιο. Του φεύγει την μπάλα από τα χέρια. Συνετός. Πάρει αστοχή. 80-76. Ο Αργονάφτης παίρνει την πρώτη νίκη στο γήπεδό του. Επί του ΚΑΟΚ Παλέμων. Φτάνει τις δύο νίκες. Η Κόρυθος παραμένει χωρίς νίκη μέχρι στιγμής. Είδαμε ένα πραγματικά καταπληκτικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Είμασταν τυχεροί όσοι βρισκόμασταν σήμερα στο γήπεδο. Οι παίκτες αλληλοσχέρονται μεταξύ τους.
Σίγουρα όταν χάνεις είσαι επικραμμένος, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού. Οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια και στην Κόρινθο και στον Αργοναύτη για το θέαμα που μας προσφέρανε. Να πάρουμε μια ανάσα και θα επανέλθουμε μαζί σας για την αποφώνηση. Ευκαιρία να δούμε και τους χορηγούς μας. Μαζί σας για την αποφώνηση του αγώνα, ο γηπεδούχος Αργοναύτης επιβλήθηκε του ΚΑΟΚ Παλέμων με 80-76, πήγε την πρώτη εντός έδρας νίκη με την αγωνιστική περίοδο 2023-24. Επανήλθε ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν πίσω με 16 πόντους, με μια πολύ δυνατή αντεπίθεση που ξεκίνησε διαχειρός Μουμπάραχ. Μετά τα παιδιά που ήρθαν από τον Πάκο και ο Συγκούνας και ο Μάντακας και στο τέλος ο Άρχος με το κρίσιμο καλάθι που έδωσε διαφορά 4 πόντων,
Όλα όμως τα παιδιά, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, ναι. Και ελπίζω ο coach Μπότης και η ομάδα από αυτό το παιχνίδι και από αυτή τη διαφορά που καταφέρουν να γυρίσουν να πάρουν ψυχολογία και δύναμη, γιατί είναι πολύ μεγάλη χρονιά και θα χρειαστούν όλοι να κάνουν υπερβάσεις. Αντίστοιχα η ομάδα της Κορίνθου φαινόταν να ελέγχει το παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως φαίνεται ένα blackout. Άλλαξε το momentum του παιχνιδιού. Σίγουρα δεν νομίζω ότι η θέση στο βαθμολογικό πίνακα είναι ενδεικτική της αξίας της ομάδος, γιατί έχει παίξει με ομάδες που μέχρι στιγμής είναι πολύ ψηλά στην κατηγορία του πίνακα, με ομάδες που είναι δηλαδή στο πρώτο γκρουπ, και πιστεύω ότι υπό την καθοδήγηση του coach Μανολιτσάκη θα έρθουν οι νίκες για να είναι πιο κοντά στους στόχους που θέλει η ομάδα. Κλείνοντας, να πούμε για το πρόγραμμα από εδώ και πέρα του Αργοναύτη Ραφίνα για τις επόμενες δύο αγωνιστικές. 10-12 παίζει εκτός με το Δούκα, όπου έχει τη σημασία το αγώνας, γιατί θα συναντηθεί ο πρώην coach του Αργοναύτη Ραφίνα, που έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα, ο coach Γιανακόπουλος, απέναντι στον coach Μπότη. Και 17-12 ο Αργοναύτης φιλοξενεί τον Ηλυσιακό, τον πρωτοπόρο ή μέχρι τότε από τους πρώτους στη βαθμολογία. 17-12 και σίγουρα θα χρειαστεί τη συμπαράσταση το φιλάθλο του Αργοναύτη. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας για άλλο ένα παιχνίδι, να ανανεώσουμε για τις 17-12, πρώτα ο Θεός να είμαστε όλοι καλά, και να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους χορηγούς μας, το συνεργείο αυτοκινήτων AutoTech, Optical Elega Vision Εθνικής Αντιστάσεως, Νικολάου Χρώματα και Συντηρητικά Εργαλεία στη Λεωφόρο Μαραθώνος στην περιοχή της Αγίας Μαρίνος, Ηλιακτίδα, Παιδιατρικά Κέντρα Θεραπείων, Λεωφόρο Μαραθώνος, το Laugh Lab, ένα πρότυπο εργαστήρι δημιουργικών ψυχοθεραπευτικών δραστηριοτήτων, Αρβανίτης, οι αλλοπίνακες τζάμια στη Λεωφόρο Μαραθώνος, και φυσικά το IT Portal που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή και για το αποτέλεσμα που παρουσιάζουμε στις οθόνες σας, το οποίο ειδικεύεται στην κατασκευή ιστοσελίδων, επισκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών, εγκαταστάσεις δικτύων και ίντερνετ και εγκαταστάσεις λειτουργικών συστημάτων. Μέχρι τότε να είσαστε καλά, να έχετε υγεία, να αγαπάτε και να σας αγαπάνε αυτοί που βρίσκονται δίπλα σας. Σας ευχαριστούμε, καλό βράδυ, καλή Κυριακή.
Thank you.